πω, είναι πολύ ωραίος, έχει χιούμορ, έχει απίστευτο κοντινό. Είναι πολύ μικρός ηλικία για αυτά που έχει κάνει και για τις παραστάσεις που έχει παίξει, για τις κινηματογραφικές ταινίες και στο θέατρο. Και είναι πατριώτης μου. Α, είναι Λερσαίος. Βέβαια, από πού είναι. Αλήθεια. Μαζί μας ο Απόστολος Τότσικας. Τι κάνεις? Καλά, καλή χρονιά. Καλώς όρισες. Καλώς το να. Είσαι από Κλάρισα. Ναι, από την Νίκαια. Έλα, Αποστόλη, ένα καλό. Έλα, κάτσε. Πόσο χρόνο είσαι, Απόστολε? 29. Απ' την Νίκαια νομίζω και ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δεν έχω ιδέα. Εσύ, συγγνώμη, μεγάλωσες εκεί? Μεγάλωσα στο Βόλο. Γιατί από τρίτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικία. Υπάρχει έθρα από Λάρισας. Πώς και φύγατε τη Λάρισα από το Σαββόλο? Εγώ να σου πω, ήμουν ένας πολυσχηδής, ξέρεις, μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Γιατί έμενα στο Βόλο, ναι. Και ερχόντουσαν πούλμαν από τη Λάρισα και ήμουνα με τους κολλητούς μου και πετούσαμε πέτρες, ας πούμε. Και μετά πήγαινα στο χωριό μου και δεν έτρεχε τίποτα. Δηλαδή, ποιο πετούσες πέτρες? Στα σχολεία που ερχόντουσαν από τη Λάρισα. Ξέρεις, μεταξύ Λάρισας και Βόλου υπάρχει μια μεγάλη έκταση. Ακόμα και σήμερα. Ναι, ακόμα στις ομάδες. Ναι, εντάξει, όχι τόσο. Δεν θέλω να πιστεύω όχι τόσο. Πιο πολύ από τις ομάδες. Είναι εντάξει. Μάλιστα. Δηλαδή, μικρός έκανες καφριλίκια, εσύ? Εντάξει, ναι. Μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι το Λύκειο, κανονικά. Α, έκανες. Ναι, 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 ναι. Και τώρα κάνει Μανώλη. Δηλαδή, κάτσε, όταν λέμε καφριλίκια, τι άλλο έκανες εκτός από το να πετάς πέτρες και τέτοια σε πούλμαν? Κοίταξε να δεις. Κάθε εβδομάδα ή και σχεδόν και κάθε μέρα στην Ιάσονος, εκεί στο κεντρικό που βγαίναμε όλοι η νεολαία. Γινόντουσαν πολλές μανούρες, ας πούμε. Και εγώ βασικά ήμουν άνθρωπος που χώριζα. Δηλαδή προσπαθούσα να χωρίσω. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος της βίας. Ναι. Αλλά επειδή οι παρέες μου ήταν έτσι, είχαν λίγο περισσότερο τσαμπουκά, έπρεπε να μπλεχτώ κι εγώ αναγκαστικά. Άρα έπαιζες ξύλος, πιτζίδες? Δεν έπαιζα, όχι, όχι. Δεν έπαιζα ξύλο. Δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Απλά χώριζα, έσπροχνα, ξέρεις. Αυτό. Ερχόσου σωματική επαφή. Εντάξει, ναι, αναγκαστικά, αναγκαστικά. Τώρα σε μεγαλύτερη ηλικία έχεις παίξει ποτέ ξύλο? Όχι, όχι. Σε τσαμπουκάδες έχεις μπλέξει ποτέ, ας πούμε? Όχι, όχι. Εντάξει, τα γνωστά νεύρα του αυτοκινήτου, ρε παιδί μου, αλλά δεν καμία. Στο αυτοκίνητο, δηλαδή, άμα γίνει κάτι, βρίζεις, ας πούμε, είσαι από τους ανθρώπους. Ναι, αλλά δεν θέλω. Τσατίζεσαι μετά. Το θεωρώ κοινωνική αρρώστια πια, ρε παιδί μου, αυτό. Ξέρεις, μπαίνεις στο αίμα, με το που μπαίνεις έχεις νεύρα, χωρίς λόγο. Ναι. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος. Τσατίζεσαι εύκολα? Ανάλογος, όταν υπάρχει κάτι άδικο, ναι, τσαντίζει. Τι σε εκνευρίζει, δηλαδή, τι σε τσαντίζει? Η αδικία γενικότερα, ας πούμε. Το να μην βρίσκεις το δίκιο σου σε πράγματα που πραγματικά έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Ναι. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ψέματα, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το κάνω καθόλου στη ζωή μου. Mm-hmm. Καθόλου. Δεν λες ψέματα. Με τίποτα, όχι, δεν μπορώ. Δηλαδή θα με καταλάβεις άμα πάω να πω ψέματα. Τι κοκκινίζεις? Όχι, όχι. Απλά δεν το έχω να πω ψέματα. Ναι. Οι άλλοι καταλαβαίνουν όταν σου λένε ψέματα? Καμιά φορά, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά με το επάγγελμα που κάνω αρχίζω και μπαίνω σε μια ψυχολογία να καταλαβαίνω. Είναι ειλικρινές το επάγγελμα το οποίο κάνεις? Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, λίγο φαίνεσαι? Ειλικρινές είναι ένα επάγγελμα από τη στιγμή που το αντιμετωπίζεις ειλικρινά. Εγώ από την αρχή της πορείας μου, ας πούμε, των λίγων βημάτων που έχω κάνει, πάντα ήθελα να αντιμετωπίζω με ειλικρίνεια τη δουλειά μου, σωστά, mm-hmm. επαγγελματικά. Γιατί ξέρεις, ο επαγγελματισμός φέρνει και την ευκολία μετά. Γίνονται όλα πιο σωστά, πιο mm-hmm. άμεσα, mm-hmm. πιο to the point. Mm-hmm. Εσύ έγινες ηθοποιός λόγω του πατέρα σου, που ήταν γνωστός ηθοποιός, πώς? Κοίτα, μάλλον λειτουργήσε υποσυνείδητα από τις πρεμιέρες, από όλους αυτούς τους ηθοποιούς που βγαίναμε στις ταβέρνες και τρώγαμε. Ποιος είχε κάνει από αυτούς τους ηθοποιούς φίλους του πατέρα σου εντύπωση μεγάλη, από αυτούς που είχες γνωρίσει? Πολύ μεγάλη εντύπωση και που δεν γνώριζα. Εντάξει, όταν είσαι με το συγγενή στον πατέρα σου, ας πούμε, και βλέπεις συνέχεια ανθρώπους του χώρου. Δεν συνειδητοποιείς ποιοι είναι πραγματικά φίλοι του και αυτά. Και συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει, νομίζω, με τον Ιδίπους Επικολωνό, ο Παπαμιχαήλ. Μάλιστα. Και πάμε στην παράσταση, εγώ και ο πατέρας μου, και τον αρπάζει μετά, άλλο που δεν ήθελε και ο Δημήτρης, και πήγαμε σε μια ταβέρνα. Μάλιστα. Μια φοβερή ταβέρνα. Και ήπιαμε εκεί τα κρασιά μας και αυτά. Εγώ απλά κοιτούσα και ήμουνα στον παράδεισο. Ήμουνα πολύ με καλά. Δέος, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Ναι, 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 ναι. Και είναι φοβερό ότι σε αυτό το χώρο, αν χάσεις κάποιον φίλο σου, δεν υπάρχει κενό. Συνεχίζεις από εκεί που το άφησες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
συμβαίνει και στη ζωή μας με διάφορους ανθρώπους. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν φοβερό. Έχουμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Και αδερφός όμως στο σχολείο. Ναι, ναι, είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου και έχει κάνει και. Φωτογραφίες με τον πατέρα σου. Έχουμε κάποια αγγελική. Δεν την ακούμε την αγγελική. Α, ναι. Εδώ. Αχ, τι ωραία φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Η ρούλα τράβηξε. Όχι. Α. Η ρούλα ηρεύει. Κάποιος άλλος. Ναι, ναι, ναι. Πολύ γνωστή φωτογράφη. Και εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα η ρούλα. Πολύ ωραία η οικογενειακή Πάρα φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ο παπάς σου περηφανός. Πολύ, πολύ. Τώρα, προφανώς είναι και το κόνσεπτ των φωτογραφίσεων, αλλά φαίνεται ότι είναι καμαρώνι. Ναι, στα γόρια και του. Και μάλιστα τη φωτογράφηση το κοιτούσαμε με τη ρούλα και λέγαμε το ανάστημά του, το πώς είναι στημένος, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Πόπο, ναι. Δεν έχει αλλάξει, είναι στημένος σωστά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και το σώμα του αυτό, για αυτή την ηλικία είναι και η ενέργειά του, δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι ηθοποιός. Όταν ξεκίνησες και του τα είπες, ας πούμε, πώς ξεκίνησες? Τίποτα, ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το εθνικό βασικά και παράλληλα και για το Υπουργείο, του λέω του πατέρα μου, εγώ θα κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν όμως ότι για να ξέρετε ότι εγώ θα κάνω αυτό. Δεν ήταν ότι μήπως να μου αλλάξετε. Ναι, όμως φαντάζομαι το είχατε συζητήσει πριν, δεν το είχατε συζητήσει. Όχι, κοίτα, ξεκινήσαμε ένα-δύο μαθήματα, με προετοίμαζε. Εγώ μετά δεν ήθελα. Και κατέβηκα στην Αθήνα, στην Ελπίδα την Μπραουδάκη. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή φταίει για όλα αυτά. Βασικά για αυτό ότι βρίσκομαι εδώ. Η οποία με βοήθησε, με προετοίμασε και μπήκα στη σχολή του Εθνικού. Ο πατέρας μου αυτό που μου είπε ήταν ότι εντάξει, όπως κι αν πας, άμα φας τα μούτρα σου, τα φάγες. Αυτό, δεν μου είπε κάτι άλλο. Η μαμά? Η μαμά δεν. Η τι... μαμά ασχολείται με... Είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά καμία σχέση. Απλά είναι πολύ θεατρόφιλος άνθρωπος. Θετική ήτανε πάντως. Θετική ήτανε. Ναι, αυτό έλειπε. Πάντως είσαι... ρε παιδί μου, έχεις κάνει σωστά βήματα μέχρι στιγμής. Δεν έχεις κάνει δηλαδή κάτι το οποίο Θέλω να είναι... πιστεύω πως ναι. Και ποιοτικά βήματα. Το έχεις προσέξει δηλαδή αυτό ή σου έχει τύχει? Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω στο ένα βήμα τη φορά, στο σωστό χτίσιμο. Ναι. Στη σωστή υποδομή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, άμα έχεις σωστή υποδομή, νομίζω ότι σιγά σιγά και με το χρόνο κερδίζεις και κάποια πράγματα μόνος σου. Δηλαδή, σίγουρα η τύχη ήταν με το μέρος μου, αλλά θέλει και δουλειά, θέλει και τρόπο. Ναι. Αυτό πιστεύω. Έχεις κάποια πρότυπα ηθοποιών, ας πούμε, τους οποίους θαυμάζεις και θα ήθελες έτσι να πατήσεις τα χνάρια τους? Θαυμάζω καταρχάς την ηθοποιό των ηθοποιών και τον ηθοποιό των ηθοποιών, τη Meryl Streep και τον Jeff Bridges. Mm-hmm. Και από τους νέους μου αρέσει πάρα πολύ ο Ryan Gosling, ναι. Ο οποίος είναι χαμελωτικός ηθοποιός και χαοτικός, τα σαρώνει όλα. Και επίσης, ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο για μένα, ο Christian Bale. Ναι. Από Έλληνες? Ο Δημήτρης ο Καταληφός, τον λατρεύω. Mm-hmm. Είχαμε παίξει στην πρώτη μου δουλειά επαγγελματικά στις Νύφες μαζί και πέρασα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλά, το Θοδωρή και τη Μαρία τους λατρεύω. Πού είσαι τώρα στο Σύρια, δεν ναι. Το συζητώ. Ναι, ναι, ναι. Τον αφαιρεί και την Γιατί είναι, ξέρεις τι, έχουν τη στόφα του καλού ανθρώπου. Είναι καλοί άνθρωποι και ωραίοι μαζί σου στη δουλειά. Και αυτό μου αρέσει, η γενναιοδωρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάντως, η φάτσα σου, ρε παιδί μου, είναι κινηματογραφική πολύ. Λένε ότι είναι ο Έλληνας Brad Pitt. Ναι. Εντάξει. Είναι η κινηματογραφική φάτσα σου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αδικείσαι, καταλαβαίνεις πώς το λέω, στη μικρή οθόνη στο θέατρο. Εμένα είσαι φάτσα κινηματογράφου. Το βασανό μου είναι αυτό. Συγνώμη, να κάνω ταινίες. Συγγνώμη, τώρα αδικείται με αυτό το κοντινό, βρε Γιώργο. Ναι, αυτό είναι ρε παιδί μου. Άλλο το κοντινό. Στο σπίτι. Το σπίτι το βλέπεις όμως άντε και οι πλούσιοι να έχουν 50 και να τη βλέπεις 50. Άλλο η 50 και να το βλέπεις ο κινηματογράφο μπροστά σου μια φατσάρα τεράστια που σου γεμίζει. Αυτό εννοώ. Ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη μου αγάπη και η μεγάλη μου πληγή γιατί ξέρεις, ειδικά τώρα με την κρίση έχουν μειωθεί οι ταινίες και οι προτάσεις είναι πολύ λιγότερες. Έχεις σκεφτεί, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι και λίγο ανέκδοτο αυτό το καριέρα στο εξωτερικό. Έχεις σκεφτεί να προσπαθήσεις να την κάνεις, ας πούμε, ξέρω κάπως. Πάρα πολλές φορές. Το έχεις ψάξει καθόλου? Δεν το έχω ψάξει, αλλά πάντα είχα το μυαλό μου προς τα εκεί. Μιλάς καλά αγγλικά? Μιλάω καλά αγγλικά. Mm. Το θέμα είναι εκεί πέρα δεν πας έτσι.
Δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα πλάνο ένα χρόνο εδώ πρώτα, να δεις τι και πώς και να αρχίζουν να σου βγαίνουν κάποια πράγματα εκεί πέρα. Το έξω τέλος πάντων, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά και χαζομάρες και ιδίες, το έξω δεν είναι ότι θα πας να κάνεις καριέρα και θα πάρεις και Όσκαρ και τέτοια. Το έξω είναι ουσιαστικά ότι ανεβαίνεις επίπεδα όσον αφορά την τεχνική σου, μαθαίνεις, συναναστρέφεσαι με ξένους ανθρώπους, το οποίο είναι το πιο ωραίο πράγμα. Mm-hmm. Να μπορεί ένας Έλληνας να συναναστραφεί με έναν Άγγλο, με έναν Γάλλο, με έναν Ισπανό, με έναν Αμερικάνο, με έναν Αυστραλό και να αρχίσεις να φτιάχνεις τις ποιότητές σου, ας πούμε, σαν ηθοποιός. Αυτό, η τεχνική, όπου με την τεχνική ουσιαστικά ξεκουράζεσαι. Ουσιαστικά βρίσκεις τα πράγματα, βρίσκεις συναισθήματα, βρίσκεις όλες τις εκφάνσεις που μπορείς να βρεις στο σώμα σου και στην ψυχολογία βάση σου. Βάση τεχνικής. Και είσαι ακόμα πιο άνετος. Και έτσι αυτή η άνεση σου δίνει ένα βήμα παραπάνω. Γιατί είναι θέμα προπόνησης ο καλός ηθοποιός. Σαφώς. Οι περισσότεροι, ας πούμε, θεωρούν ότι είναι θέμα ταλέντου, αλλά είναι θέμα training. Σαφώς. Είναι και ταλέντο, είναι και η προπόνηση. Δηλαδή, ένα ταλέντο, αν δεν το. Είναι σαν το διαμάντι. Άμα δεν το κόψεις, δεν θα έχει την αξία που. Θα το κάνεις, το σκέφτεσαι δηλαδή. Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρω. Η Ρούλα τι λέει για όλα αυτά, Αποστόλη, που θέλεις να φύγεις τα ξένα. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι, πώς θα φύγει έτσι. Ξυπνήσει μια μέρα, κάνει το πλάνο ένα χρόνο. Μα Κυρούλα το αγαπάει αυτό. Δεν θα την άφηνα τη Ρούλα. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσει. Θα μπορούν να φεύγουν μαζί οι άνθρωποι. Γιατί και εκείνη ασχολείται με κάτι πολύ σημαντικό για την πολύ καλή δουλειά. Μη σου πω ότι αυτή θα βρει πιο γρήγορα δουλειά αν φύγουμε έξω. Ως φωτογράφος. Ναι, ναι. Είναι και είναι από τις καλύτερες. Είναι πολύ καλές. Πόσα χρόνια είστε μαζί, Πέντε. Είστε πέντε χρόνια. Σοβαρά. Πολύ μεγάλη σχέση για το μικρό της ηλικίας σου. Ναι, εντάξει. Έκανα ένα fast forward στη ζωή μου. Όχι, κοίταξε να δεις. Ήταν ο φύλακας άγγελος που με έσωσε από πολλά πράγματα. Δηλαδή. Σε έσωσε. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά μου έδωσε μια άλλη ποιότητα σαν άνθρωπο, μια άλλη σκέψη, ορίμασα, αλλά χωρίς να αποβάλω αυτό που είχα. Δηλαδή, ξέρεις, στη σχέση δεν είναι ωραίο να μειώνεις τον άλλον γενικά, δηλαδή να του κόβεις τη φόρα. Αυτός που είσαι και αυτός που είναι ο άλλος, αυτοί είστε και ξέρεις. Η σχέση σου δοκιμάζεται και προχωράς με όλες τις συνθήκες που αντίξωες ή καλές και το παλεύεις αυτό. Είναι πολύ ωραίο να το παλεύεις. Άρα αυτό που βρήκες στη σύντροφό σου είναι ουσιαστικά ότι άφησε να είσαι ο εαυτός σου και σου βελτίωσε κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι τα... Ναι. Με βοήθησε γενικότερα στη δουλειά μου, στη ζωή μου, να εξελιχθώ και σαν σκέψη. Ναι. Ναι. Άρα έχετε έτσι σχέση πολύ πνευματική, ας πούμε, θα μπορούσα να πω, ή... Ναι, έχουμε και πνευματική. Γενικώς υπάρχει ένα φόρτε πολύ. Το οποίο πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πολύ καλά. Εγώ πάντα λέω ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Το αφήνετε χαλαρά ή το... Μας οδηγεί μόνο του. Πού? Οπουδήποτε. Εμείς, μας αρέσει. Στα ξένα μάλλον, από ό,τι κατάλαβα. Παιδιά θέλετε να κάνετε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι... Ο αδερφός σου έχει, είναι παντρεμένος. Όχι. Ακόμα εγγονάκια δεν είδαν οι δικοί σου. Έχουν δει από την αδερφή μου. Α, έχεις και μια αδερφή. Ναι, η οποία τι κάνει. Η Κατερίνα, βασικά, εγώ αυτό που θέλω να λέω για την αδερφή μου είναι ότι έχει μια πάρα πολύ καλή φωνή, λαϊκή, μια φοβερή τραγουδίστρια, η οποία βέβαια τώρα δεν ασχολείται με αυτό πια. Αλλά έχει ακόμα ένα μέταλλο πολύ σημαντικό για μένα. Εμένα, ναι, με έχει στιγματίσει η φωνή της και τα τραγούδια που άκουγα όταν ήμουν μικρός στο σπίτι της. Γενικώς, έχω μια άλλη αντίληψη με την